κομματάρχης ημέτερος κρατικοδίαιτος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κύριος Καλλίβας τώρα θέλει να συμβουλευτεί το μέντορά του, δεν πειράζει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν συνδράμω με τη Δημοτική Αρχή σε έργα που κάνουν και εκτελούν χωρίς μελέτη, χωρίς επιμέτρηση και χωρίς χρηματοδότηση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καταγγέλλω τη Δημοτική Αρχή, καταγγέλλω τον κύριο Ψαράκη σαν πρόεδρο της ΔΕΚΤΕΚΣ και καταγγέλλω και τον Δήμαρχο που για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ανέφερε όλα αυτά που ανέφερε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Να ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Δήμαρχε, ότι το μαγαζί αυτό δεν είναι δικό σας εδώ. Το λέω με πάσα ευθύνη. Εδώ πέρα τα δημοτικά χρήματα, κύριε Δήμαρχε, δεν τα παζαρεύουμε και δεν κάνουμε συμφωνίες κάτω από το τραπέζι χωρίς μελέτες, χωρίς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα δω, μη μου κάντε μου τη χάρη. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γιαννοπούλου, πήρατε το λόγο από τον κύριο Αλογογιάννη. Δεν θα μας προδείξετε πότε θα μιλήσετε και πότε θα μιλήσετε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Δεν κάνεις διάλογο εδώ μέσα με κάποιον. Δεν κάνεις διάλογο με κάποιον. Μιλά το σώμα του πολιτισμού, τελειώνουμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, μπράβο. Σε παρακαλώ πολύ. Θα δώσω εγώ την απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Τελείωνε, κυρία Γιαννοπούλου. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Δεν σου έδωσα καν τον λόγο που πήρες τον λόγο. Θα τελειώσω. Σε βάζω το λιγότερο. Την απάντηση. Το είπες 10 φορές, τελείωνε. 110 θα το κάνω. Κάνεις λάθος, κυρία μου. Θα δώσω εγώ την απάντηση. Ας το είπες, τελείωνε. 110. Παρακαλώ, παρακαλώ. Άφησε σε παρακαλώ. Καταρχήν, σε παρακαλώ. Όταν σου μιλάω φυσιολογικά, δεν θα μου πεις. Λοιπόν, δεν θα μου φωνάζει. Άλλο θέμα. Γιατί εγώ μπορώ να φάω σπίτι από σένα. Κάνε μου τη χάρη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ποιο λιμενολόγο υπάρχει εδώ μέσα. Εγώ ήξερα τσιμεντοτακτοποιητή λιμενολόγο, δεν ήξερα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είχα και εγώ να καταθέσω τις φωτογραφίες μου. Καταθέστε. Εγώ δεν τα αφήνω έτσι. Εγώ θα πάω στον εισαγγελέα, θα πάω στη χρηματική υπηρεσία, θα πάω στο λιμενικό, θα πάω στην περιφέρεια, θα πάω στη δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό και μόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ποια μελέτη έγινε, κάναμε εδώ μια εικονική μελέτη, κύριε Δήμαρχε, και να το ξέραμε εμείς και να παίρναμε την ευθύνη μας. Δεν υπάρχουν εικονικές μελέτες, κύριε Κλονί. Έχουν γίνει πάρα πολλές, κύριε Δήμαρχε, μην μου λέτε τώρα. Έλα. Δήμαρχε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ ήξερα για νόμους ζωοκλεφτών και αυτό στην Κρήτη υπάρχει, αλλά να φτάσει στη Λικούργου Φρατζή είναι πολύ λυπηρό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μπορείτε να μου πείτε τι εννοείτε, είπε κάποιο κάτι. Ό,τι είπα. Να μας τον πείτε ποιος είναι, να υποβάλλω μήνυση. Εγώ προσωπικά δεν έχω απόψη. Ποιος είναι, πέστε μου. Δεν ξέρω τι είπα. Πέστε μου, ποιος είναι. Δυτικά. Πέστε μου, ποιος είναι, ονομάστε τον. Παραλία, ονομάστε τον, δυτικά, να υποβάλλω μήνυση. Δυτικά στην παραλία του τουριστικού περιπτέρου. Γιατί εγώ δεν άκουσα τι λέω, είμαι παρόν. Αν εσείς είστε παρόν και ξέρετε δυτικά, ποιος είπε αυτή τη λέξη, πέστε μου να υποβάλλω μήνυση. Δυτικά, εγώ δεν είπα καμιά λέξη. Τότε τι λέτε. Εγώ είπα, υπάρχει νόμος για ζωοκλέφτες στην Κρήτη. Δεν ξέρω, υπάρχει. Και εγώ αυτή την εδώ έτοιμα. Έτσι, υπάρχει νόμος στην Κρήτη. Και εγώ σας ρωτάω. Υπάρχει νόμος, κύριε Κλονί. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Έχεις χάσει την ισορροπία σου, περπατάς με τα τέσσερα, έχεις παρακαλώ. Αυτοδιοικητικά ένα σαρακατηφορό και αυτόν που προσπαθείς πάντα και που σου υποβάλλει, γιατί είσαι ετερόφωτος άνθρωπος. Παρακαλώ. Να ξέρεις ότι ζημιά του κάνεις, καλό δεν του κάνεις. Παρακαλώ. Όπως παρακαλώ. Και στον Υπουργό. Παρακαλώ. Βεβαίως. Παρακαλώ. 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 Όσο να μπορεί να περάσει έξω. Άσε μιλάει άλλο. Μέχρι σήμερα. Ρε, μ' ακούσει λόγο τώρα. Άστο το. Άστο. Τι σε παρακαλώ. Κύριε Καλλίβα, πρόσεχε τις κουβέντες. Πρόσεχε, κύριε Καλλίβα. Κύριε Καλλίβα, πρόσεχε πώς μιλάς. Έχεις ξεφύγει, κύριε Καλλίβα. Πρόσεχε τις κουβέντες σου, κύριε Καλλίβα. Πρόσεχε τις κουβέντες σου, κύριε Καλλίβα. Πρόσεχε τις κουβέντες σου, κύριε Καλλίβα. Κάνε μου τη χάρη. Έλα, μπράβο, ηρέμησε. Δεν πατήσεις τίποτα. Καλό μπορεί να σου κάνει. Θέλω να παρακαλέσω τους κρατικοδίαιτους κομματάρχες να φερθούν πολιτισμένα, διότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει αλλάξει άρδιν και πρέπει να σταματήσουν αυτό το καουμπόι. Παρακαλώ. Έτσι. Σταχή, σε παρακαλώ. Διότι διάλογο, σε παρακαλώ. Οι αργόμισθοι κομματάρχες και οι μέτεροι στην Ελλάδα ροκάνησαν, και αυτό ακούγεται το τελευταίο στους 5 μήνες κατά επανάληψη. Παρακαλώ, κύριε Ψαράκη. Ροκάνησαν, σας παρακαλώ, αφήστε με. Ροκάνησαν το δημόσιο χρήμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οι κρατικοδίαιτοι, οι μέτεροι, αργόμισθοι κομματάρχες. Παρακαλώ! Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ! Σε παρακαλώ πολύ! Σε παρακαλώ πάρα πολύ!
Σε παρακαλώ. Θα μου δώσετε το λόγο. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι, γιατί το νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, η κατάσταση των ημετέρων, των κουμπάδρων, των κομματαρχών και των κρατικοδίαιτων τροχτικών τελείωσε. Τελείωσε οριστικά. Τι να κάνουμε. Άρα αυτοί δεν δικαιούνται για να ομιλούν. Αφήστε να μιλήσουν. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν δικαιούστε για να ομιλείτε αυτοί οι οποίοι υπηρετήσατε το συγκεκριμένο διεφθαρμένο σύστημα. Δεν δικαιούστε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Επιτέλους. Κάποια πράγματα να μπουν στη σειρά τους. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και επειδή. Παρακαλώ. Εάν θέλετε σας προκαλώ. Στις αρμόδιες, αργόμιστες, κομματαρχικές υπηρεσίες που υπηρέτησαν να έρθουν τα έγγραφα. Για να δούμε ποιοι ήταν οι αργόμιστοι κρατικοδίαιτοι που ροκάνιζαν το δημόσιο χρήμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αφήστε τα, κύριε Λογογέννη, αφήστε τα. Συμψηφισμοί φαντασιώσεων και αθλειοτήτων δεν περνάνε. Τα πράγματα στη χώρα άλλαξαν γιατί δεν πάει άλλο. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν αναφέρθηκε το όνομά σας ούτε την ώρα που έλεγε ο Δήμαρχος για κατοικοδίαιτους, ούτε για τετράποδα και πεντάποδα. Συνεχίζετε συνεδρίες. Παρακαλώ! Σας παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε, να συνεχίσουμε.